θα πάμε μέχρι την Ήβρητο, στην Μεσαρά, για να συναντήσουμε εκεί την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Μαρινάκη. Θα σας εξηγήσω, αύριο 25 του μήνα, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι του Αγίου Μεθοδίου. Και θα πούμε και από τώρα ούτως ή άλλως χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο και όσους από εσάς λέγεστε Μεθόδη, αν και είναι λίγο σπάνιο το συγκεκριμένο όνομα. Ωστόσο, οι κάτοικοι στην Ήβρητο δεν αφήνουν εύκολα να περάσει αυτή η γιορτή, αφού μεταφέρουν μέσω μιας λιτάνευσης που κάνουν κάθε χρόνο την εικόνα του Αγίου Μεθοδίου σε 5 χωριά, με κατάληξη βεβαίως στην Ήβρητο, εκεί όπου βρίσκεται η Ευαγγελία μας. Ευαγγελία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλό απόγευμα σε όλους. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, έτσι και φέτος, η Ήβρητος τιμά την γιορτή του Αγίου Μεθοδίου με ένα πολύ μοναδικό τρόπο και ένα έθιμο που θέλει το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι, και οργαλείδικα άλογα να ξεκινούν από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Μεθοδίου με πορεία προς την Ήβρητο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, όπου έχει καταλήξει η εικόνα μετά από μία πορεία. Βλέπουμε παίρνω, εδώ, λοιπόν, συγγνώμη, Ευαγγελία, που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και σε εικόνα το τι συνέβη πριν από λίγη ώρα, όταν κατέφτασαν εκεί στην Ήβρητο, που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, τα γεωργαλίδικα άλογα με τους αναβάτες τους, μεταφέροντας βεβαίως την εικόνα του Αγίου Μεθοδίου, και μετά από μια μεγάλη διαδρομή που έφτασαν στο σημείο. Έτσι είναι ακριβώς, Ελευθέρη. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Το ταξίδι, λοιπόν, η λιτάνευση της εικόνας ξεκίνησε από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη και περνώντας μέσα από αρκετά χωριά, το Αρκάδι, τον Άγιο Θωμά, την Αγία Βαρβάρα, τον Πανασό και τη Γέρια, κατέληξε εδώ όπου βρισκόμαστε, όπου, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει πλήθος κόσμου. Αρκετοί πιστοί είναι εδώ για να προσκυνήσουν την εικόνα και στη συνέχεια να ανέβουν πάνω στον ιερό ναό του Αγίου Μεθοδίου, όπου θα ακολουθήσει και ο μεγάλος εσπερινός. Ενώ να σας πω ότι αύριο, ανήμερα λοιπόν της γιορτής του Αγίου Μεθοδίου, μετά τη Θεία Λειτουργία που θα γίνει το πρωί, θα ακολουθήσει ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι εδώ στην πλατεία του χωριού. Νομίζω βλέπετε αυτή την ώρα τους πιστούς. Βλέπουμε, είναι πολύ πιστοί. Η αλήθεια είναι ότι προσελκύει είναι κάθε χρόνο το ενδιαφέρον πολλών πιστών στο σημείο στην Ήβρητο. Είδαμε προηγουμένως και την άφιξη, λοιπόν, των αλόγων των γεωργαλίδικων. Ευαγγελία. Ναι, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, οδεύουμε προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Μεθοδίου για να ξεκινήσει ο εσπερινός. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, βέβαια, πάνε για να προσκυνήσουν την εικόνα. Γίνεται και μια μικρή λειτουργία, όπως μπορείτε να ακούσετε, νομίζω. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο εσπερινός. Απευθεία σύνδεση βλέπετε εικόνα πάντα από την Ήβρητο. Παραμονή του Αγίου Μεθοδίου. Υπενθυμίζουμε για όλους τους ενδιαφερόμενους και όσοι θέλετε να σπεύσετε αύριο στο σημείο μετά την Θεία Λειτουργία, αύριο θα ακολουθήσει περίπου στις 8 η ώρα το απόγευμα ένα παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία του χωριού. Νομίζω είναι συγκινητικές οι στιγμές. Βλέπουμε πιστούς οι οποίοι ακολούθησαν την πομπή των γεωργαλίδικων αλόγων μέσα από 5 χωριά, από το Αρκάδι, Αδράχτια, Άγιο Θωμά, Αγία Βαρβάρα, Πανασό και Γέργερη, και έφτασαν στην Ήβρητο. Έχουμε εικόνα και ήχο από το σημείο. Και βεβαίως να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε και αύριο. Ευαγγελία Μαρινάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες.